Στο Ντουμπάι, πώς πάνε εκεί πέρα οι δουλειές? Στο Ντουμπάι φέτος δεν κάναμε δουλειές. Κάναμε πέρυσι πέντε συναυλίες. Φέτος δεν κάναμε δουλειές γιατί ο συνεταίρος μου εκεί και με την εταιρεία τη δικιά μας έκανε μια μεγάλη έκθεση του James Bond που φιλοξένησε στο Ντουμπάι κτλ. Οπότε δεν κάναμε άλλες συναυλίες εκεί πέρα φέτος. Περιμένουμε να τελειώσει αυτό τέλος Απριλίου και βλέπουμε. Γενικά είναι εύκολη εκεί η. Όχι, όσοι νομίζουν ότι στο Ντουμπάι τρέχουν πετροδόλαρα από τις τσέπες των ανθρώπων και εμείς τυχεροί πήγαμε και τους τα πήραμε, δεν είναι καθόλου έτσι. Επιχειρηματικά σκέφτεστε να δραστηριοποιηθείτε στην Ελλάδα όπως στο Ντουμπάι, ας πούμε? Α, όχι, κάτσε, τι εδώ. τι να δραστηριοποιηθείς στην Ελλάδα, επιχειρηματικά είναι. Πόσο εύκολο είναι? Δηλαδή, εταιρεία έχω και σαν ηθοποιός και το 70% το δίνουμε στο ελληνικό κράτος. Οπότε. Πόσο εύκολο είναι με όλα αυτά τα ταξίδια, έχετε και δύο παιδιά που είστε πάντα βέβαια δίπλα τους. Κοίταξε, φέτος δεν είχα πολλά ταξίδια, ήμουνα πάρα πολύ στα παιδιά. Φέτος δούλευε πάρα πολύ η μαμά τους, γιατί είχε παραστάσεις, είχε γυρίσει μετά από το ταμάμ και τα λοιπά. Οπότε ήμουν πάρα πολύ με τα παιδιά. Ευτυχώς υπάρχει πολύ καλή σχέση και με τη Μυρτώ και όλα αυτά τα λύνουμε πολύ εύκολα. Πόσο εύκολο τελικά είναι αυτό? Δηλαδή, με έναν άνθρωπο να μην είσαι μαζί στη ζωή, αλλά να μπορείς να κρατάσεις πολύ όμορφες σχέσεις, επειδή έχεις κάνει και μια οικογένεια. Μαζί είσαι στη ζωή με έναν άνθρωπο που έχει δύο παιδιά, είσαι πάντα μαζί. Έτσι. Αυτό. Ήταν ωραίο αυτό που είπατε ότι δεν έχουμε πάρει διαζύγιο, έχουμε απλά χωρίσει. Η Μυρτώ το είπε, νομίζω. Ναι, η Μυρτώ το είπε. Ναι, ισχύει. Το διαζύγιο είναι κάτι που δεν σκέφτεστε σαν διαδικασία να το κινήσετε? Το θεωρώ και μάλλον και η Μυρτώ και γι' αυτό κανείς από τους δυο μας δεν το έχει κυνηγήσει και δεν έχει ασχοληθεί καν. Δηλαδή, τυπική διαδικασία ή ουσιαστική διαδικασία αν ένας από τους δύο θέλει να προχωρήσει σε μια καινούργια οικογένεια, να κάνει παιδιά, να ξαναπαντρευτεί κτλ. Εφόσον κανείς από τους δυο μας δεν έχει επιθυμήσει κάτι τέτοιο, δεν μας ανοίξει και το διαζύγιο.